Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Wasallatu wasallamu ala Rasulillah, Η δόξα ανήκει στον Αλλά, και η ειρήνη και η ευλογία του Αλλά να συνοδεύουν τον τελευταίο του προφήτη, τον Μουχέμμεν, Σε αυτήν την ηχητική παρουσίαση, Ινσχάα Αλλά, θα μιλήσουμε για την Τακουα, την Θεοσέβεια, την Θεοφοβία. Και θα δούμε, ε, λεπτομεριακά, το τι σημαίνει Τακουα, Ινσχάα Αλλά. Να ξεκινήσουμε ότι ο προφήτης ασέλεμ, συμβούλεψε έναν σπουδαίο σαχάβη τον Μουάδ ρωτιαδόχου άνχου όταν τον έστειλε στην Ιεμένη ως δικαστή τον συμβούλεψε λέγοντάς του Μουάδ να έχει τάκουα στον Αλλά όπου και αν βρίσκεσαι και αν ακολούθησε την κακή πράξη αν πέσεις άθελά σου σε αυτήν μια καλή πράξη και θα την σβήσει δηλαδή η καλή πράξη θα σβήσει την κακή και να συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο στους ανθρώπους. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε όπως παρατηρούν και αρκετοί ουλαμά όπως το παράδειγμα του Ιμέμι Μπνιτεϊμία ότι ο Μουάδ είχε ένα τεράστιο επίπεδο ανώτερο στα μάτια του προφήτη σαλλαλάχου για παράδειγμα, μια φορά είπε στον Μουάδ: Μουάδ πράγματι σε αγαπώ. Και πολλέ φορέ ο Μουάδ ανέβαινε στο ίδιο ζώο μαζί με τον προφήτη Α.S.A.W. Έχουμε αφηγήσει που λένε ότι ο Μουάδ ήταν ο πιο γνώστη τη ουμμά σχετικά με το χαλάλ και το χαράμ. Και την ημέρα της κρίση θα αναστηθεί και θα είναι μια βαθμίδα ανώτερο από όλου του της Ούμα. Μιλάμε για σπουδαία χαρακτηριστικά. Ένα άλλο στοιχείο της ε, σπουδαιότητας του Μουάδ είναι ότι ο προφήτης Αλή Ιησάολα του τον έστειλε στην Ιεμένη ως κήρυκα για λογαριασμό του, αντιπρόσωπο, ντεάια, ένας άνθρωπος με κατανόηση της θρησκεία, ένας μουφτης, ένας δικαστής. Και επίσης έχουμε αναφορέ αυθεντικές όπου ο προφήτης Αλή Ιησάολα του έκανε σύγκριση έπαιρνε τον Μωάδη και έκανε σύγκριση μαζί του με τον Ιβραήμ Με τον Ιβραήμ, τον Αβραάμ, ειρήνη σε αυτόν, τον φίλο του Αλλά, τον Ιμάμι όλη τη ανθρωπότητα. Και ο Ιβραήμ συνήθιζε να λέει για τον Μουάδ, πράγματι ο Μωάδη είναι ο ηγέτη τη ανθρωπότητα. Υπάκουο δούλο του Αλλά και δεν είναι από του πολυθεϊστέ. Και αυτή η δήλωση μοιάζει με μια διατύπωση που έχουμε για τον Ιμπραήμ Α.Σ. Για τον Αβραάμ. Ο προφήτης Σαλλαλάχου συμβούλεψε με τάκουα θεοσέβεια θεοφοβία των Μωάδ. Τάκουα όπου και αν βρεθεί. Και να ακολουθήσει την κακή πράξη με μια καλή πράξη έτσι ώστε η κακή να σβηστεί. Και να έχει καλό χαρακτήρα με τον κόσμο. Συμβουλή από Χρυσάφη. Μια συμβουλή πραγματικά από Χρυσάφη σε όλα τα επίπεδα της. Και αυτή η συμβουλή είναι ιδιαίτερη. Και είναι ιδιαίτερη όχι μόνο για το περιεχόμενο της συμβουλής, αλλά και για το γεγονός ότι απευθύνεται στον Μουάδ Ρ.Α. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε μια συμβουλή, η οποία καταπιάνεται με τρεις βασικές αρχές. Τα ακούω όπου και αν βρεθείς, θεοσέβεια και θεοφοβία όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς να ακολουθήσεις την κακή πράξη με μια καλή πράξη έτσι ώστε να σβηστεί η κακή και να έχεις καλό χαρακτήρα με τον κόσμο τώρα το περιεχόμενο όπως βλέπουμε είναι σπουδαίο αλλά υπάρχει και μια άλλη σπουδαιότητα που έγκυται στον χαρακτήρα του Μωάδ γιατί διότι όπως είπαμε ο Μωάδ έχει υψηλό επίπεδο στα μάτια του προφήτη α. Αυτό από μόνο του είναι κάτι σπουδαίο. Όταν κάποιο λαμβάνει τέτοια συμβουλή ενώ έχει ένα τέτοιο επίπεδο πίστη, γνώση, χαρακτήρα, τότε βλέπουμε ότι αυτόματα και η συμβουλή προ αυτόν είναι κάτι σπουδαία. Γι' αυτό και η Μέβεμπλη και όχι μόνο η Μέβεμπλη και πολλοί από του Άχλιο Λέιλμ διαλέγουν, επιλέγουν αυτή τη συμβουλή. Απευθύνεται σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, πιστό, σαχάμπι, και σε έναν Σαχάβη που ο προφήτη όλο Σολότου Βεσελέμ τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Βλέπουμε λοιπόν για ποιο λόγο επιλέγεται αυτή η συμβουλή και επιλέγω και εγώ να κάνω αυτή την παρουσίαση για αυτήν την συμβουλή. Όσο ψηλά κι αν ήταν αυτός ο Σαχάβη, ο στο κομμάτι της γνώσης, στο κομμάτι του χαρακτήρα, στο κομμάτι της ιδέντα, της λατρείας, έχει ανάγκη για τη συμβουλή της Τάκουα. Και αυτό τώρα είναι το μάθημα για εμάς. που έχουμε ανάγκη τη συμβουλή της Τάκουα της Θεοσέβεια. Έχουμε ανάγκη να συμβουλευτούμε με Τάκουα. Έτσι όπω ο Μωάδ δέχτηκε συμβουλή να έχει Τάκουα. Και ο Μωάδ είναι άπειρα επίπεδα ανώτερος από εμά. Και αν θα κάνει την σύγκριση που είναι κάτι στενάχωρο δυστυχώς στις ημέρες μας, αν κάνεις τη σύγκριση και πεις σε κάποιον «Ετακυλά, έχει τάκου στον Αλλά» θα τον δεις να ενοχλείται, να παρεξηγείται, να εκνευρίζεται, να αντιδράει αλαζονικά. Αλλά έλεφ, οι Σαλεφ, οι προκάτοχοί μας έλεγαν, όπως και ο Σουφιάνι Θεούρη, ραχήμαχουλλά, Συναντήσαμε λέει ανθρώπους που αγαπούσαν όταν κάποιος τους έλεγε τα κουλά Να έχετε τα στον Αλλά Σήμερα βρίσκουμε ανθρώπους που ενοχλούνται με αυτό Και τι εννοεί με αυτό η Μεμισοφιανή Ότι είναι μεγάλη αμαρτία κάποιο όταν διορθώνεται Και αυτή η διορθώση είναι αλήθεια Να ενοχλείται και να το αποστρέφεται αλαζονικά Ο μεγάλος Σαχάβη Ο Αμπτάλεμπρι Μεσαούντ επίσης Και αυτός ένας από τους μεγάλους και τεράστιο. Είπε στο γνωστό του χαρίτ Ένα από τα χειρότερα λέει αμαρτήματα Είναι όταν κάποιος λέει στον αδελφό του Να έχει τάκουα στον Αλλά Και αυτός του απαντάει Να μη σε νοιάζει Να ανησυχείς για τον εαυτό σου Όποιο επίπεδο και αν έχεις Όσο ψηλά και αν βρίσκεσαι Έχεις ανάγκη να συμβουλευτείς Με τάκουα Και άραγε πόσο εμείς έχουμε ανάγκη Για συμβουλή για την τάκουα σε σημείο όπου ο Αλλά τα μπάρακα ο Τεάλα στο Κοράνι συμβουλεύει τον προφήτη του να έχει τάκουα στη σούρα Λεχτζάμπ. Για Ιωάννη, τα κιλά. Ο Εσύ έχει τάκουα στον Αλλά. Σουμπάν Αλλά, στον προφήτη του. Ο σπουδαιότερο από όλη την κτήση. Και αυτό από μόνο του φτάνει για να καταλάβουμε την βαρύτητα του θέματος της τάκουα, της θεοσέβειας, της θεοφοβίας. Ο προφήτης λοιπόν, αλήθεια σαλάτου αλήθεια σαλάμ, οι σαχάβα ραδιαλόχου δέχονται συμβουλές για τάκουα. Εμείς πόσο ανάγκη έχουμε αυτές τις συμβουλές. Όχι μόνο να τις ακούσουμε, αλλά να τα εφαρμόσουμε, να τις εφαρμόσουμε. Και τι είναι τάκουα, είναι η θεοφοβία, η θεοσέβεια προς τον Αλλά όταν κάνεις μία πράξη τηρείς την εντολή του Αλλά να τον υπακούσεις να κερδίσεις την ευχαρίστησή του να αποφύγεις την αμαρτία και το παράνομο έτσι ώστε να μην πέσει στην τιμωρία του Δυστυχώ πολλοί αδιαφορούν, δεν δίνουν σημασία δεν αντιλαμβάνονται δεν αντιλαμβάνονται την, την, την σημαντικότητα και αυτό γιατί πολλές φορές η πίστη είναι πολύ αδύναμη στην καρδιά. Πόσες και πόσες φορές λέμε στην χούτμπα για την τάκουα και βλέπεις δεν δίνουν σημασία. Ή σου λέει γιατί το λες. Δεν έχω τάκουα και μου το λες. Όχι δεν στο λέω γιατί απουσιάζει απαραίτητα η τάκουα. Στο λέω γιατί όλοι μας το έχουμε ανάγκη σαν υπενθύμηση. Ο Όμαρ Μπιν Ελχατάμπ ραδιαλόγου άνχο όταν του είπαν και ήταν χαλήφης και ήταν Όμαρ. Όταν του είπαν τα ο Όμαρ απάντησε «Δεν θα είχατε κανένα καλό στον εαυτό σας αν δεν το λέγατε. Αν δεν συμβουλεύατε με την τάκουα, τότε δεν θα ήσασταν καλοί και σωστοί». «Λα χαϊραφίκουμ, είδα ελέμ τα τα κούλια. Δεν τους είπε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι ο Χαλίφης. Όχι, είπε δεν έχετε, δεν θα έχετε κανένα καλό αν δεν το λέγατε. Και άρα για πόσες φορές ο Μουάδ άκουσε τη συμβουλή για τα ακούα από τον προφήτη σαλλαλάχου αλήχη βασέλλαμ. Τα όλα αυτά ο προφήτης Αλή Ιησαρράτ του τον συμβούλευσε με την Τάκουα και σε προσωπικό επίπεδο. Γι' αυτό και πολλοί από τους Λαϊλμ τραβάνε την προσοχή μας σε αυτή τη συμβουλή. Στη συμβουλή της Τάκουα. Κάθε φορά αν θα πας σε έναν άλιμ, σε έναν λόγιο και του πεις Για Σιχ, δώσ' μου συμβουλή». Το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσει θα είναι... Ετακυλά, έχει τα ακούω στον Αλλά. Όποιο και να σε, όσο ψηλά και αν έχει φτάσει σε ημάν, σε ημπάντα, σε αίλμ, έχει ανάγκη για την τακουά. Πρέπει να επικεντρωθεί εκεί ξανά και ξανά και ξανά. Ένα άλλο σπουδαίο χαντίθ Μπορούμε να πούμε επίση να βγαίνει το συμπέρασμα ότι δείχνει το πόσο κοντά ήταν ο Μουάδ με τον Προφήτη Σαλαιόλα το Αλλιώσαιλα. Το γνωστό Χατίθ, έχουμε μιλήσει αρκετέ φορέ γι' αυτό. Το Χατίθ που αναφέρεται στο Τεουχίτ, στον Μονοθεϊσμό, από τη συλλογή του Ιμέμελ Λιμπουχάρη, όπου αφηγεί το ίδιο ο Μουάδ και λέει: Καθόμουν πίσω από τον Προφήτη πάνω σε ένα γάιδαρο και μου είπε: Μουάδ, Γνωρίζω ποιο είναι το δικαίωμα του Αλά που έχει από του δούλου του και το δικαίωμα των δούλων που έχουν από τον Αλά. Ο Μωάδ είπε: Ο Αλλά και ο Απόστολό του γνωρίζουν καλύτερα. Είπε ο προφήτη Αλή Σαλάτου Εσέλεμ: Το δικαίωμα του Αλλά που έχει από του δούλου του είναι να τον λατρεύουν με αποκλειστικότητα και να μην το αποδίδουν στου στη λατρεία. Και το δικαίωμα των δούλων που έχουν από τον Αλλά είναι να μην του τιμωρήσει από τη στιγμή που δεν έχουν αποδώσει συνέτρο στη λατρεία μαζί του. Και μου Μουάδ είπε σε αυτό το σημείο: «Ο Απόστολα του Αλλά να ενημερώσω του ανθρώπου. Είπε: Μην του ενημερώσει διότι φοβάμαι ότι θα εξαρτηθούν πάνω σε αυτό και θα αγνοήσουν δηλαδή τις ανάρτητες πράξεις. Γνώστης του χαλάλ και του χαράμ, ο πιο γνώστης της ούμα, είχε την αγάπη του προφήτη صلى الله عليه وسلم, κοντινός του προφήτη عليه θα αναστηθεί μπροστά στους ουλαμάους ανώτερο τους, ντάει από τον προφήτη, μούφτης, δικαστής, κυβερνήτης της Ιεμένης, σύγκριση με τον Ιμπροαχήμ Σαλάμ και παρόλα αυτά δέχτηκε την νουθεσία της τάκουα, να έχει τάκουα. Και η τάκουα τι είναι, λατρεία, η Εφαρμόζει τάκουα σημαίνει τηρώντα πρώτα το τεουχίδ, αποφεύγοντα το σιρκ και σημαίνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή να φοβάσαι την τιμωρία του Αλλά, να προστατευτεί από την τιμωρία του Αλλά με το να είσαι υπάκουο και έχει μια σειρά όλο αυτό. Έχει πίστη πρώτα, ημέν, επί τα πράξει και το κάνει αυτό με αγάπη για χάρη του δημιουργού σου. Και έπειτα ταυτόχρονα φοβάσαι την τιμωρία του κυρίου σου και τη υπακοή και αποφεύγει το απαγορευμένο. Αυτή είναι η τάκουα. Και η τάκουα, η τήρησή τη ήταν η διαταγή του Αλλάτα Ταμπάρακα Βατάλα τα προ όλη την ανθρωπότητα και στου παλαιού πριν τους μουσουλμάνους και στους μουσουλμάνους και όλο το Κοράνι. Όλο ο λόγο του Αλλάχου Σουμπεχάνεχου Ωτάλα επί τη ουσία περιέχει την συμβουλή τη Τακουά. Είναι μια ολοκληρωμένη συμβουλή. Λατρεία μόνο προ τον Αλλάχου Σουμπεχάνεχου Ωτάλα. μόνο μονοθεϊσμό. Τακουά επίση σημαίνει ότι η θρησκεία πρέπει με ειλικρίνεια να αφιερώνεται μόνο στον και αυτή είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στον Αλλά τα ala. Η πρώτη και πιο σημαντική. Και βεβαίω μετά η τήρηση των εντολών. Και η τάκουα περιέχει, γιατί αυτό γίνεται για χάρη του Αλλά, υποχρεώσεις και απέναντι στους ανθρώπους έχουμε, είδαμε την υποχρέωση που είναι προς τον Αλλά και έχουμε και την άλλη υποχρέωση, δεύτερη υποχρέωση προς την ανθρωπότητα. Και σε αυτό το σημείο, γενικότερα, είναι λογικό κάποιες φορές να μην ακολουθήσεις αυτήν την γραμμή με τελειότητα. Να αποδώσεις δικαιοσύνη καθώς πρέπει. Όπω διαβάζουμε σε αρκετά χαντίθ, κάθε άνθρωπο κάνει λάθη, αμαρτίε. Αλλά ποιοι είναι οι καλύτεροι σε αυτή την περίπτωση, Οι καλύτεροι που κάνουν αμαρτίε είναι αυτοί που μετανιώνουν συχνά και επιστρέφουν. Και αυτό διότι όλοι αστοχούν. Ολός ο με subhanahu τα άλλα λέει: Δούλοι μου κάνετε αμαρτίε μέρα-νύχτα. Και εγώ συγχωρώ τι αμαρτίε. Γι' αυτό ζητήστε μου να σα συγχωρέσω. Και σε άλλο χαντί διαβάζουμε «Αν δεν κάνατε αμαρτίες, ο θα σας εξαφάνιζε και θα έφερνε άλλους που θα έκαναν αμαρτίες, οι οποίοι θα διαπράττουν αμαρτίες και ο Λόχος θα τους συγχωρούσε». Με την έννοια, ποια είναι εδώ η έννοια και η κατανόηση, ότι η συγχώρεση και η μετάνοια είναι κάτι σπουδαίο. Είναι αυτό το, το, το ζητούμενο. Όχι ότι η αμαρτία είναι κάτι το ενάρετο να γίνει και απλά είσαι ελεύθερος να την κάνεις. Η αμαρτία λοιπόν είναι αναπόφευκτη και αυτό γιατί εμπεριέχεται στην α, ανθρώπινη φύση. Και ο άνθρωπος είτε θα αποτύχει να τηρήσει την εντολή είτε θα διαπράξει το απαγορευμένο. Εδώ παρουσιάζεται η αμαρτία σε αυτά τα δύο πλαίσια. Είτε δεν θα μπορείς να τηρήσεις την εντολή είτε θα διαπράξει το απαγορευμένο. Αλλά να μα φυλάει και να μα προστατεύει και να μα καθοδηγεί. Έχει ατάκουα όπου και αν βρεθεί, λέει η συμβουλή του προφήτη Όπου και αν βρεθεί. Συνδυάζει αυτό που πρέπει να κάνεις και να μένεις μακριά από το απαγορευμένο. Και είναι η απάντηση σε αυτό που προαναφέραμε στην αστοχία την ανθρώπινη. Όπου και αν βρεθείς, να έχεις τακουά, Δηλαδή, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σύμφωνα με την εντολή του Αλλά, τον Άλλα, και επίση μείνε μακριά από αυτό που απαγορεύεται. Και αυτό είναι τάκουα επί τη ουσία. Η τάκουα είναι ασπίδα. Σε προστατεύει από την τιμωρία του Αλλά. Σε κρατάει σε ένα επίπεδο που Αλλά είναι ευχαριστημένος μαζί σου. Τάκουα τι σημαίνει πράτης, πράτης υπακοή και αυτό είναι ευλογία από τον Αλλά, είναι χάρη από τον Αλλά, είναι φως από τον Αλλά, πράτης με καθοδήγηση, με βάση την αποκάλυψη, όχι με βάση το τι νομίζεις εσύ, με βάση αυτό που θέλει ο Αλλάς, με γνώση, κάνοντάς το για χάρη του Αλλά και να μένεις μακριά από την ανυπακοή, με γνώση. Δεν μπορείς να μείνεις μακριά από την ανυπακοή χωρίς να ξέρεις και να γνωρίζεις. Μείνε μακριά από την ανυπακοή με γνώση, έχοντας φόβο της τιμωρίας του Αλλά. Αυτό είναι επίσης τακό. Μαθαίνεις για να τηρήσεις το σωστό. Μαθαίνεις για να μείνεις μακριά από το απαγορευμένο. Το μαθαίνεις το, αποκτάς γνώση. Και κάθε κομμάτι της τακό από αυτά τα δύο, είτε τηρείς την εντολή, είτε αποφεύγεις το απαγορευμένο τότε τονίζεται τι τονίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις το κάνεις έχοντας γνώση όχι με βάση προσωπικής άποψης και γνώμης μαθαίνεις, μαθαίνεις ποια είναι η εντολή να τη ρίσεις. μαθαίνεις ποια είναι η αμαρτία έτσι ώστε να την αποφύγεις και εδώ ξανά βλέπουμε την σημαντικότητα της υλοποίηση της γνώσης σε πράξεις και αυτό εμπεριέχεται σε αυτό που λέμε το ακούω πως θα προστατευτείς από το λάθος αν δεν το μάθεις και πως θα το μάθεις αν δεν στραφείς στις πηγές της πίστεως. Και ποιες είναι οι πηγές της πίστεως. Ο λόγος του Κυρίου Σου, του Αλλάχ Σουμπιχάναχου και η Σούνα του Προφήτη Σου, Σαλλαλάχου Αλήχη Βασέλλαμ. Έχουμε τρομερή ανάγκη από γνώση της θρησκείας μας. Και κοιτάξτε πώς η τάκουα οδηγεί στη γνώση και στη μόρφωση. Όχι μόνο γνώση για το καλό και το ενάρετο, αλλά γνώση και του κακού ακόμα με την έννοια να το αποφύγουμε. Γνώση για το ενάρετο να το κάνουμε πράξη και γνώση για το λάθος για να το αποφύγουμε. Γι' αυτό και αυτή η συμβουλή, η συμβουλή της Τακουά, είναι μια ολοκληρωμένη συμβουλή, είναι μια εξαιρετική κληρονομιά και παρακαταθήκη, όπως λέει ο Μεβεμνητέη Μία. Ένα εντυπωσιακό κληροδότημα για κάθε μουσουλμάνο. Έχετε ακούα λοιπόν στον Αλλάού που και αν βρεθείς και αν σταθείς. Και δεν λέει μόνο έχει ακούα, αλλά προσθέτει έχει άκουα παντού σε κάθε ώρα, σε κάθε στιγμή. Ο πιστός έχει ανάγκη κάθε ώρα και στιγμή να έχει άκουα στα εύκολα και στα δύσκολα, στα δύσκολα και στα εύκολα, στα κρυφά και στα φανερά, όταν ταξιδεύει και όταν είναι μόνιμος κάθε, σε κάθε σου κατάσταση δηλαδή έχει άκουα Γιατί όμως, για ποιο λόγο, όλα σε βλέπει, όπου βρεθείς και αν σταθείς, ο Δημιουργό σου σε βλέπει, δεν μπορεί να του κρυφτεί. Ποτέ μην πεί τον εαυτό σου τώρα: Είμαι μόνο μου. Δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος σου ακόμα και όταν σκέφτεσαι. Κάποιο σε βλέπει και σε ακούει, και αυτό είναι ο Δημιουργό σου που βλέπει τα πάντα και τίποτα δεν είναι κρυφό από αυτόν. Ο γνώστης αυτού που κρύβεται στι καρδιέ. Όπω διαβάζουμε και στο Κοράνι. Και όταν είσαι μόνο σου, τότε αυτό είναι ο πραγματικό χαρακτήρα σου. Και αυτό να το θυμάσαι. Όταν είσαι μόνος σου, αν θες να αξιολογήσεις τον εαυτό σου, να δεις ποιος είσαι και τι είσαι, τσέκαρε τι είσαι στην μοναξιά σου, όταν είσαι μόνος σου. Ο άνθρωπος, όταν είναι μαζί με άλλους, κάνουν, κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι. Όταν είναι ο μόνος του, αποκαλύπτει ποιος είναι. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν, που θα βρεθείς μόνος σου, πρέπει να δείξεις τα κουαστόν Αλλά, τα ακούω βεβαίω και όταν είσαι μόνο σου και όταν είσαι με κόσμο. Για τον Αλλά είναι το ίδιο και πρέπει να το καταλάβει. Δεν υπάρχει διαφορά. Απλά στη μοναξιά σου φαίνεται το μέγεθο τη ειλικρίνειά σου. Και γενικότερα είναι ανούσιο να κρύβεσαι, διότι ο Αλλά βλέπει και ακούει τα πάντα. Βλέπουμε λοιπόν πω αυτή η συμβουλή είναι μια ευλογημένη συμβουλή. Και λέει Ακολούθησε την κακή πράξη κάνοντας μια καλή πράξη. Δηλαδή μην καθυστερείς. Αν πέσεις στην αστοχία, σήκω γρήγορα και κάνε το καλό. Αυτό είναι το φάρμακο. Αυτό είναι το φάρμακο. Διότι αν αφήσεις τον εαυτό σου στο αμάρτημα και δεν σηκωθεί όρθιος να πράξεις το καλό, τότε μάθε ότι οι πιθανότητες να γλιστρήσεις στην, στην κατηφόρα της αστοχίας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όλα τα παρακολουθεί, άλλοι λέει στροτ χουντ, ε, 114 και πράγματι οι καλές πράξεις τι κάνουν, σβήνουν τις κακές. Οι καλές πράξεις σβήνουν τις κακές. Ακολούθησε την κακή πράξη, κάνοντας μια καλή. Μην απογοητευτείς, μην καθυστερήσεις, μην αργοπορήσεις. Όταν είναι να κάνεις το καλό τρέξε. Μην πεις σε λίγο, μην πεις αύριο, μην πεις όχι τώρα. Και ξέρεις γιατί διότι δεν ξέρεις ο θάνατος πότε θα σε αρπάξει. <coughs> Για παράδειγμα, όταν αρρωστήσεις, τι κάνεις, δεν καθυστερείς να πάρεις το φάρμακο. Όταν πιεις δηλητήριο, δεν αργείς να πάρεις το αντίδοτο. Βιάζεσαι. Και η έννοια να σβηστεί αμαρτία, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πάρει το κακό της αμαρτίας και τις συνέπειές της. Και ποιε είναι οι συνέπειες τη ο Αλώνα μας φυλάει, η τιμωρία από τον Αλλά. Γι' αυτό να βιαστούμε. Αν πέσουμε να βιαστούμε. Και αυτό που περιγράφουμε είναι η μπάντα, Είναι λατρεία. Είναι η λατρεία και επίσης είναι γιατριά. Γιατριά της καρδιάς, όχι του σώματος, διότι και η καρδιά αρρωσταίνει. Και μάλιστα όταν η καρδιά αρρωστήσει, τότε και τα μέλη αρρωσταίνουν και διαπράττουν αμαρτίες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να βιαστούμε για την διάγνωση, την έγκυρη διάγνωση και όταν γίνεται έγκυρη διάγνωση έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα ως προς την γιατρία. Όταν αφήσουμε την αμαρτία όμως να υπερτερήσει τότε μαυρίζει και η καρδιά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κάνεις το καλό. Όπως ορίζεται στο Ισλάμ. Όπως θέλει ο Αλλάτα Μπαρακαβέτα Άλλα. Μπορείς να δώσεις σάντακα, ελεημοσύνη, χρηματική συνεισφορά, εθελοντική προσευχή, εθελοντική νηστεία, να φτιάξεις τους δεσμούς συγγένειας, να βοηθήσεις τον άλλον, να στηρίξεις τον άλλον, πολλά και διάφορα. Και είδαμε πως στο Χαντίθ αναφέρεται πρώτα η αμαρτία, το λάθος που πρέπει να αντιμετωπιστεί και εδώ βρίσκουμε το νόημα. Η αμαρτία πρέπει να σβηστεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αυτό πρέπει να είναι και το σημείο της προσοχή μα. Σκοπό είναι όχι απλά να γίνουν οι καλέ πράξει, αλλά να γίνουν έτσι ώστε να απορροφηθούν οι συνέπειε της αμαρτία. Και θέλω να κλείσω αυτή την ηχητική παρουσίαση με την συμβουλή του Ιμέμ για την τάκουα, και νομίζω ότι το συνοψίζει υπέροχα. Και λέει ο Μέμπιμ Νελτζαουζή, ραχημαχουλά, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι καταστάσεις στο πέρασμα του χρόνου δεν παραμένουν συνεχώς οι ίδιες. Διότι ο Αλλάς τα Μπάρακα Βα λέει σε Σούρα Αλιμρών, Αι 140 και τέτοιες μέρες, είτε χασούρα, είτε κέρδος, είτε νίκη, είτε ήττα, δίνουμε σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν στιγμές ανάπτυξης και ευημερίας και άλλες στιγμές φτώχειας στιγμές τιμής και αξιοπρέπειας και άλλες στιγμές ταπείνωσης και εξευτελισμού. Στιγμές που οι γύρω σου που σε στηρίζουν αισθάνονται χαρά και άλλοι που είναι εναντίον σου χαίρονται όταν σου συμβεί κάποιο δυστύχημα. Παρ' αυτά όμως ο αληθινά επιτυχημένος, ο χαρούμενος άνθρωπος είναι αυτός που διατηρεί ένα συγκεκριμένο σταθερό χαρακτηριστικό σε όλε τι περιπτώσει, θετικέ ή αρνητικέ. Αδέρφια, δώστε βάση σα, παρακαλώ, σε αυτό. Δώστε βάση σε αυτό, διότι εδώ ερχόμαστε στο συμπέρασμα τη τάκουα. Παρόλα αυτά, όμω, ο αληθινά επιτυχημένο, χαρούμενο άνθρωπο είναι αυτό που διατηρεί ένα συγκεκριμένο σταθερό χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό σε όλε τι περιπτώσει. Και ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι η τάκουα, η θεοσέβεια, η θεοφοβία, όταν τηρείς τις εντολές του Αλλά και αποφεύγεις τις αμαρτίες και την ανυπακοή προς Αυτόν. Όταν το άτομο τηρεί αυτό το χαρακτηριστικό, τότε τον ενισχύει όταν βιώνει ανάπτυξη και ευημερία. Του ανοίγει τις πόρτες της σταθερότητας όταν βιώνει φτώχεια. Του συμπληρώνει τις ευλογίες που έχει όταν βρίσκεται σε κατάσταση ευημερίας και τον κρατά όρθιο σε στιγμές δυσκολιών και όταν δοκιμάζεται. Όταν το άτομο διατηρεί αυτό το χαρακτηριστικό δεν πρόκειται να πάθει κακό με κανέναν τρόπο ανεξάρτητα από τις καταστάσεις του είτε καταστάσεις που τον υποβαθμίζουν είτε τον εξυψώνουν είτε τον ξεμπροστιάζουν είτε τον καλύπτουν είτε βρίσκεται σε κατάσταση πείνας είτε σε κατάσταση επάρκειας και αυτό διότι όλες αυτές οι καταστάσεις στην τελική τερματίζονται, αλλάζουν η μία διαδέχεται την άλλη. Άρα λοιπόν ποιο είναι εδώ το ζητούμενο, να τηρήσει τάκουα, διότι τηρώντα την τάκουα είναι το θεομέλιο τη ασφάλεια σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, θετικέ και αρνητικέ. Η τάκουα είναι ένα φύλακα. Ένα φύλακα, λέει ο Μέμπι που δεν κοιμάται. Παίρνει το άτομο από το χέρι όταν γλιστρά και τον βοηθάει να μένει μέσα στα όρια που έχει θέσει ο Αλλά. Ο δυστυχής όμως ο ταλέπορος, αυτός που έχασε και καταστράφηκε, είναι αυτό που έχει εξαπατηθεί από τα αγαθά όταν του έρχονται. Την χαρά που λαμβάνει. Και αμελή την τήρησε τη τάκουα, μια και αυτή η χαρά, η απόλαυση στην τελική θα αλλάξει, θα τον αφήσει, θα έρθει η κατάσταση χασούρα. Γι' αυτό λοιπόν να τηρήσει την Τάκουα σε κάθε περί... περίσταση, σε κάθε περίπτωση. Και όταν το κάνει αυτό, θα δει ανακούφιση ακόμα και στι δύσκολε στιγμέ. Και ευεξία, ευημερία, ακόμα και όταν είσαι άρρωστο και αυτά είναι τα άμεσα πλεονεκτήματα όταν τηρείς την τάκουα ενώ τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα είναι και τα πασίγνωστα που είναι ο παράδεισος.